Όπως ξέρουμε όλοι, με την εξάπλωση του κορονοϊού και με το πρόβλημα ότι μεταδίδεται πολύ εύκολα, πρέπει να πάρθουν ορισμένα μέτρα, γενικά. Κυρίως επειδή προσβάλλονται περισσότερο οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και επειδή τα άτομα είναι ηλικιωμένα, όπως ξέρετε, της τρίτης ηλικίας, σωστά η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας με απόφαση έδωσε εντολή να κλείσουν τα ΚΑΠΗ για 4 εβδομάδες. Άμεσα ήρθα σε επαφή τηλεφωνική με την κοινωνική λειτουργό να πάρει. Ενημερώσαμε, βέβαια, ας πάρει και μερικά τηλέφωνα για να μην έρθουν και, ας το πούμε, χωρίς λόγο να μην το πρωί. Και εμείς το πρωί, χθες πέρασα όλα τα ΚΑΠΗ, τα 3 ΚΑΠΗ, ένα στο Κουτσοπόδι, στη Νέα Κύο και το Άργους, το κεντρικό. Βάλαμε ανακοίνωση και κλείσανε τα ΚΑΠΗ. Για 4 εβδομάδες. Σίγουρα έχουν δεσαρεστηθεί, στενοχωρηθεί γιατί αυτό το θεωρούν σπίτι τους. Αλλά εκτός αυτού, βεβαίως προέχει η υγεία τους, το δέχονται και το έχουν συνειδητοποιήσει, αλλά σταματήσανε παράλληλα και όλες οι δραστηριότητες που είχαμε ψηφίσει μέχρι τον Ιούνιο. Και κρεμεί και η εκδρομή η μεγάλη, τέλος στην Κρήτη, οκταήμερη, τέλος Μαΐου βέβαια. Εκεί αναμεπιστεύουμε και παρακαλάμε τον Θεό να τελειώσει αυτό γρήγορα και να μπορέσουμε να κάνουμε, γιατί τις εκδρομές που έχουμε προγραμματίσει. Αυτές τις εκδρομές όμως μονοήμερες, τώρα όλες οι δραστηριότητες, χαιρετισμούς, ήταν να πάνε την Παρασκευή. Μια μονοήμερη στα Βίλια της Στίβας, σε θέατρο. Εντάξει, τώρα έχουν λίγο στενοχωρηθεί, δεν πειράζει, θα τα προσθέσουμε αυτά, θα τα καλύψουμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να σταματήσει αυτή η μάστιγα που μας ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο βέβαια. Είναι παγκόσμια, δεν είναι πανελλαδική. Κύριε Ανώτη, πώς ηλικιωμένοι πηγαίνουν στα ΚΑΠΗ εδώ του Άργους Μακεδονίου? Έχουμε γύρω στους 300 εγγεγραμμένους. Χάσαν το στέκι τους. Αλλά εμείς αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι ο σκοπός μας, να τους δώσουμε κουράγιο και θα τους ψυχαγωγήσουμε βέβαια στο παρελθόν. Θα τα καλύψουμε αυτά που στερηθήκαμε τώρα. Το θέμα είναι να πάνε όλα καλά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να σταματήσει, να πούμε, αυτή που... Αλλά πιστεύω στην Αργολίδα ακόμα, όπως έχω ακούσει, δεν έχει παρουσιαστεί ένα κρούσμα ακόμα. Αλλά πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας και πολύ σωστά κάνει η κυβέρνηση και ο καθένας και προσωπικά. Και μια στιγμή μου δίνεται ευκαιρία να κάνω μια έκκληση σε όλο τον κόσμο και σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να παίρνουμε ο καθένας μας την ευθύνη μας. Γιατί ακούγονται πολλά ότι ο άλλος έρχεται από ένα μέρος όπου ήδη έχει πάρει μια μεγάλη έκταση ο κορονοϊός, αλλά να φυλαχτεί, γιατί αυτό υποάζεται μετά από 4-5 μέρες. Δεν ξέρουμε αν θα έχει. Να φυλαχτεί σε προσωπικό επίπεδο, να μην πάει σε συνοστισμένους χώρους, σε καφενεία, καφετέρειες, εστιατόρια. Όλοι πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Γιατί... Προσωπική ευθύνη. Προσωπική ευθύνη, βεβαίως. Προσωπική ευθύνη. Όταν θα λήξει όλα αυτά που στερηθήκανε, μέχρι που να λήξει ο συναγερμός, όπως είπατε πολύ σωστά, θα τα καλύψουμε μελλοντικά.